Συζητήσαμε σήμερα στην Επιτροπή Υγείας το νομοσχέδιο που αφορά τις επικίνδυνες μολυσματικές ασθένειες και τον τροποποιητικό νομοσχέδιο για το περί εξοδίκου ρυθμίσεως αδικημάτων. Είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο εξυγχρονίζει το νομικό πλαίσιο που υπάρχει από το 1932 και βασικά δίνει τη δυνατότητα στην Κυπριακή Δημοκρατία να θεσπίσει και νομικά και να κατοχυρώσει πλήρως σε όλα τα επίπεδα αυτό που ήδη εφαρμόζεται και σήμερα, την ουσία δηλαδή της δυνατότητας του διατάγματος από το Υπουργικό ή από τον Υπουργό Υγείας για θέματα που αφορούν πανδημίες και μολυσματικές ασθένειες. Να τονίσουμε ότι αυτό το νομοσχέδιο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ήρθε υπό την μορφή του κατεπήγοντος και από το Γενικό Εισαγγελέα συγκεκριμένα, γιατί θα πρέπει να κατοχυρώσουμε πλήρως και να εξυγχρονίσουμε αυτό το πλαίσιο και δεν προνοεί κάτι διαφορετικό από ό,τι ήδη εφαρμοζόταν μέχρι σήμερα. Απλώς προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα της εποχής, δεδομένα και εμπειρίες που έχουμε πάρει από την διαδικασία της, όλη αυτή τη διαδικασία που ζήσαμε με την πανδημία. Να πούμε ότι ο Δημοκρατικός Συγγερμός αντιλαμβανόμαστε την ανάγκη για εξυγχρονισμό αυτού του πλαισίου. Συμφωνούμε με την ανάγκη για να προχωρήσουμε, για να τροποποιήσουμε την υφιστάμενη νομοθεσία και να καταργήσουμε το περί γενοκάθαρσης. Και βεβαίως, επειδή λέχθηκαν κάποιοι προβληματισμοί και ανησυχίες, είπαμε και ως Επιτροπή Υγείας να καλέσουμε τους άμεσα εμπλεκόμενους φορείς στην επόμενη συνεδρία για να γίνει και μια διαβούλευση με τους άμεσα εμπλεκόμενους φορείς, να τους ακούσουμε και αυτούς, να ακούσουμε τις ανησυχίες και θα προχωρήσουμε στην κατάρθρωση συζήτηση. Αυτή η κυβέρνηση, με όλες τις αδυναμίες και τα λάθη που έχουν γίνει, όπως έχουν γίνει και από όλες τις κυβερνήσεις κατά τη διάρκεια αυτής της πρωτόγνωρης πανδημίας, μαθαίνει από τα λάθη της και φαίνεται και το αποτελέσματος. Άλλωστε, ότι έχουμε πλέον μια πολύ θετική επιδημιολογική εικόνα, η οποία μας εκπροσωπεί όλους μέσα από τις θυσίες που όλοι κάναμε και πρέπει να εξυγχρονίσουμε ακριβώς αυτό το πλαίσιο για να μπορέσουμε και στο μέλλον να αντιμετωπίσουμε καλύτερα και πιο αποτελεσματικά αυτού του είδους της πανδημίας. Ευχαριστώ.